Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση και όχι σε όποια αναμέτρηση, καθώς αυτή που παρακολουθούμε μόλις ξεκίνησε είναι η τελευταία αναμέτρηση της regular season για φέτος όσον αφορά την Elite by Best. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση, είναι πολλές φορές λέξη αναμέτρηση, anyways, το προσπερνάμε. Εντάξει, Μακάμπι Τελ Αβίβ και φαβορίτες BC, οι δύο ομάδες έχουν 7 και 5 παίκτες στη διάθεσή τους. Δεν είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά τα φάουλ, πρέπει να κάνουν πολύ καλό φάουλ management. Θα υπενθυμίσουμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν ματσαριστεί στα επόμενα playoffs, οπότε βαθμολογικά ο συγκεκριμένος αγώνας δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσουμε στα πολύ αναμενόμενα playoffs τους Σικάριους. Οι φαβορίτες από τη μεριά τους θα αντιμετωπίσουν τον Άξονα. Τις δύο πιο επιθετικογενείς ομάδες σύμφωνα με τα στατιστικά που έχουν διαμορφωθεί από όλη την regular season. Μία από τις πρώτες επιθέσεις ήταν για την Μακάμπι. Έχει περάσει αυτός. Φυλάκιση και την περιοχή και Σισόγλου. Κύριε Μιχαίρη, στο χαρτί θα αναφύγει για 3 θα το πάρει, αλλά είναι άστοχος. Λέγκης. Αυτοξιά, πτέρυγα. Δημήτρης. Και δεύτερο στο πάνω του, επιβληθεί κατά μέτωπο, χωριστικό στον αέρα, είναι άστοχος. Αντικό ριβάνο από τον Χριστόπουλο. Σίσον, θα κάνει κάποιες δηλώσεις. Φύγαμε από την Μπασκετάκη Σαλόνικα Λίγκ, πριν από το παιχνίδι, για το παιχνίδι. Πριν από το παιχνίδι, για το παιχνίδι, θα μπορούσε να είναι σλόγκαν. Ωραίο. Για απέναντι σε δύο παίκτες είναι άστοχος ο Κεσίσογλου. Κορμπάμ. Ράντας. Εσύ πάσα, καλό μας στο game, έχει βρεθεί αρχικά ελεύθερος για να μην το πάρει το τρίποντο, αλλά είναι άστοχος μέχρι τον Δημήτρης. Ούτε τώρα θα έρθει πρώτη πόντου στο παιχνίδι. Τύρκου. Εντός Αθανασίου από την δεξιά πτέρυγα τώρα. Ζήτησε, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα σε πρώτη φάση της Τόφλος. Ούτε σε δεύτερη, ούτε σε τρίτη, ούτε για τρεις. Και το Θανασίου είναι άστοχος, αλλά έκλειψε τη Στεφάνη. Πολύ μεγάλη επιφάνεια αυτής, αλλά δεν μπήκε μέσα. Φως. Θα πει σταματήσει την τριπλά. Σε μια πάσα και δεν καταφέρει να κλέψει, αλλά θα φτάσει. Στο Σιλιανίδη, αλλά είναι άστοχος αυτός. Τίκου. Εσύ Σογλου. Πάνε ένα screen. Άλλος παίκτης πάνω του τώρα, για τον Θανασίου. Αντός από τον Δικτόπουλο. Το επιστρέφει τώρα με περίπτωχνο τρόπο του μπάλα. Μακρινό δίποτε είναι άστοχο, ενδεχομένως να αλλοιώσει και προσπάθει εκεί πέρα από τον Βασίλη Δημήτρη. Αλλαγή κατοχής. 2,5 αγωνιστικά λεπτά χωρίς καλάθι. Δεν πάσα. Δημιουργικό πάει στην Γνέσσα. Είναι άστοχος ο Ράντας. Εκκλητικό rebound. Δεν κατάφερε τον Κελέκης. Κύρκο έχει σταματήσει, θα εκτελέσει, είναι άστοχος. Δημήτρης, άστοχος. Πάμε για γκολ που θα κάψω από τον πόγιο τώρα. Περιμένω τους Μακάμπι. Στη γωνία και πάλι. Μέχρι μέσα. Δεν έστοχος τελικά. Φως. Πρώτη πόντι στο παιχνίδι. Χειροκροτήματα και από τον πάγκο και από την εξέδρα. 2-0. Χρειάστηκαν ακριβώς 3 λεπτά. Αλλά οι πρώτοι που ήρθαν, και εσύ το γλου, και του Θανασίου. Στου διατρεί και πάλι. Είναι άστοχο. Υπάρχει εκπληκτικό rebound. Το Θεμιδιάτη. Να ράνει πρώτο τεράστοχο. Δημήτρη στο rebound, θέλει να τρέξει. Δημήτρη. Τρίπλε, πάει πέρα σε δεύτερο παίκτη. Στάθηκε στον αέρι, είναι άστοχο πάρα πολύ ψηλά. Για το εκπληκτικό rebound. Να βρω και λαϊκή. Αν μην πει βόλτα γύρω από την ρακέτα. Στο δευτερόλεπτα. Ο Ισκαλιάνο, το Μισοβινίδη, ο οποίος θα γυρίσει, στάθηκε εκεί πάλι στον αέρα, είναι έστω φορά 4-0. Θανασίου, πώς φαίνεται να θέλει να κατεβάσει το γύρος, θα πάρει ένα screen από τον Τόβουλος. Ζησουγλου, για σου δώσει και ένα screen, αφού του έδωσε την μπάλα. Θα γυρίσει, πολύ όμορφη προσπάθεια, από την κίνηση είναι άστοχο το... Άστοχο το σούτ, εσύ μου το οποίο πήγε να κάνει το φάουλ, έχω την εντύπωση, αλλά δεν χρεώθηκε. Ο Μιχελέκη, αυτό σα στόχησε. Την επιθέτει και πάλι κατά μέτωπο και τώρα θα βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Σίτσογλου. Θα μάθει την μπάλα του Μιτιάτη. 4-2, double score στη ζώνη Καρίνα. Όλα αυτά στο 4,5 πρώτα αγωνιστικά λεπτά. Thank you.
Νάντας. Νάντας, υπάρχει σπόφ, μάλλον πρόξιμο. Θα ξανατροφοδοτηθεί ο Θεοδημήτρης, είναι άστοχος, ενώ τελείω ο χρόνος επίθεσης. Είχαμε περάσει τα τελευταία 2 δευτερόλεπτα. Το μόνο θέσμα στην μπάλα. Εδώ έχουμε συγκρατήσει στην Πιανίδη. Μαζί του Θανασίου. Σταματήσει και αυτό τη τρίπλα. Και εσύ ο Γλου. Κάτσε σούτ από την κορυφή με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Κάντας. Κάντας μέχρι μέσα θα μετρούσε αν έμπαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Γκάρτον τελαχύνει, θα εκτελέσει 2 βολές. Το φάουλ που έχει κληρωθεί στον Τικτόπουλο. Μόλις το πρώτο φάουλ θα το κλείνει μετά από 5 λεπτά και 6 αγωνιστικά δευτερόλεπτα. Άστοχο στην πρώτη. Στην δεύτερη αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Γιαννίδη. Κάνει μια βόλτα στη baseline για να βγάλει μια πάσα, αλλά είχε πατήσει τη γραμμή. Συνεχώς θα φαλαγεί ο Δημιουσκύρκου. Κάνει στο Αρασίου. Συνδιατρής από πολύ μακριά. Είναι άστοχος, είναι δύο σκρίν, ένα από τον Τόπλο και ένα από τον Ισογλου. Ανέβει ο ρυθμός του παιχνιδιού, πάει μέσα στην μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Λάθος του Κελέκης, και σύζω το rebound. Τόπλος. Γιάτης. Κύργος, ποιο set επίθεση. Μπορείτες ή και όχι, πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί ο Κεσίσογλου. Είμαστε ο Δημήτρη, ο οποίος δέχεται τα συγχαρητήρια από τον πάγκο. Ακούσε και τα σχετικά επιφωνήματα. Χαζε Θανασίου. Τόπλος. Τόπλος. Γιάτης. Κάνει μια βόλτα. Στάθηκε και εκτέλεσε. Είναι τελείωνο χώρος επίθεσης. Άστοχος. Υπάρχει θετικό rebound του Σίτογλου. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι μετά από μπλοκ μέσα από τον Δημήτρη. Το voice crack προηγουμένως δεν το άκουσε κανένα. Συνεχίζουμε όλη τη ζωή μας. 4-4 λοιπόν. Ιδιαίτερα χαμηλό το σκορ. Μετά από 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα αγωνιστικά μιλώντας. Λέκης. Δεν έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν έχει τροφοδοτηθεί. Πώς τώρα θα τροφοδοτηθεί για τρεις άστοχος, τραβάνοντας ωραία από το Γράντα. Κάτσε Θανασίου. Και εσύ Σογλου. Εκεί που πήγε να πάρει χέρι με χέρι, αλλά κάτι του είπε και εσύ Σογλου. Φύγε να πήγε. 8 δευτερόλεπτα. Εκτελέσει και πάλι ένα άστοχος για τρεις. Ίσως το σκριμ του έδωσε και τόσο είναι άστοχος. Γράντα θέλει να τρέξει. Κάντας στο Eurostep στάθηκε στον αέρα. Είναι άστοχος. Πορώθησε πολύ καλά τη δύναμη του, ασκήθηκε. Υπάρχει λάθος πάσα του Κύρκου. Κάντας Θανασίου. Γιαννίδης κλέβει. Κλέβει για τρεις, είναι άστοχος. Το έχει πάρει προσωπικά ο Φως. Είναι κάνει κάτι πολύ περίτεχνο με τη μία να αφήσει πάρα στο καλάθι. Έπειτα από το θετικό λιμπάν του Γιαννίδης δεν κατάφερε. Και στο Σόγλου. Ανάμεσα σε δύο παίκτες και απέναντι σε τρίτο υπάρχει ελεύθερος συμπαίκτης του, ο οποίος τροφοδοτήθηκε, αλλά η μπάλα πήγε στην ίδια όπως την πήρε ο Διάτης. Βράντας. Πολλό passing game, ταχύτατο passing game του Διάτης. Για απέναντι, αλλά είναι άστοχο από τον Δημήτρης. Τα 4-5 της σύνθεσης της ομάδας της Μακάλμπη. Προχωρήσει και ταχύτατα η μπάλα. Τόπουλος. Με λάθος πάσα θα καταφέρει να σκριτήσει και να οθήσει την μπάλα στο συμπαίκτη του Τόπουλου. Για τρεις άστοχος ο Θανασίου. Θα σκύρει από τον Ιδιάτη. Στην κίνηση θα κλέψει. Θα κλέψει το play και επειδή προσάχνει το σημαντικό του αντίπαλο. Και λέγει στην πηγή να κλέψει, δεν το κατάφερε. Στο για τρεις. Δεν θα δοθεί ελεύθερος, είναι πάλι άστοχος. Και στο Τόπουλου το έχει πάρει προσωπικά και αυτός απόψε. 4-4 παραμένει. Μέσα υπέροχο passing game, υπέροχο τριγωνάκι, υπέροχο teamwork. Τον παιχτών της Maccabi. 6-4, υπάρχει time out, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα μετά το time out που είχαν πάρει οι φαβορίτες. Το σκορ είναι στο 6-4, είναι ένα χαμηλό σκορ, δεν έχει 2,3 πόντο
στο παιχνίδι, ούτε ελεύθερη πολύ. Να θυμίσεις, είμαστε στο 6-4, πορευόμενοι μόνο με δίποντα. Υπάρχει πολλές προσπάθειες όμως και από τις δύο ομάδες. Έχουν εντύπωση ότι θα συνεχίσουν να κυνηγούν την τύχη τους εντός εισαγωγικών από τη γραμμή των 6-75, αν υπάρχει τύχη στο μπάσκετ. Θα γυρίσει πολύ δύσκολη προσπάθεια και εσείς όλοι έπαιξε πολύ καλή άμυνα όμως από τον Δημήτρης. Παρά το περάσει εκτός. Για τους πράσινους. Σίσογλου. Για τους πράσινους έχει περάσει κι άλλος παίκτης. Στη σύνθεση ο οποίος κάνει τέστομα. Έτσι πάνω. Καταλάβει τον χώρο, τον άπλο το χώρο που έχει να προσφέρει τον Καρίνα. Σίσογλου. Για τρεις. Άστοχο από την περίμετρο του Αθανασίου. Έχουν προποθηθεί δύο διαθέσιμες αλλαγές που είχαν στη διάθεσή τους και έχουν ακόμα δηλαδή οι παίκτες της Μακάμπι για απόψε. Έχει Αθανασίου. Στην πάσα, έναν jump shoot. Είχε στην κίνηση του Σίγουρου άστοχο, θα βάζει εγώ τον εαυτό του. Λόγοντας κάποιος στην κέντρα τηλεοπτικές κουβέντες. Του φως. Δεν θέλει να κρυπτήσει την Παλομεργίδης. Καλυπτόγλου, λάθος πάσα. Δεν είδε εισέγγελσε. Κύρκου. Σιλί. Και Σίσογλου. Τα 5 δευτερόλεπτα θα επιτεθεί κατά μέτωπο. Είναι άστοχος σε ένα υπόγειο lay-up που πήγε να επιχειρήσει. Χαμηλά προπονός, 0-2 ταυματικά, 10,1 δευτερόλεπτα για να δούμε τι μπορούν να βρουνε οι παίκτες της Μακάμπι. Όλοι δείξουν για αυτό το φανάς. Ράντας, έκανε μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα, ένα ακόμα φάουλ από τον Κεσίσο Γλου. Πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχει δύο από τα τρία που έχουν γίνει. 4 δευτερόλεπτα. Σπύρο Ράντας, καλό μας in-game. Για τρεις, λαμβάνοντας πάλι από την επαναφορά. Νέας όπως ο Μαστροδημήτρης, 6-4 λοιπόν. Μόλις 10 πόντοι σύνολο στην πρώτη περίοδο. Κάθε λεπτό και πόντος. Κατά κάποιο τρόπο. Όχι κατά κάποιο τρόπο δηλαδή. Κατά το μοναδικό τρόπο να το συσχύει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. Της κορίνας στο 6-4. Το χαμηλότερο ενεργητικό που έχω δει 3 μήνες πλάς που είμαι στον ελληνικό του Μαχητά Θεσσαλονίκα League σε πρώτη περίοδο. Πρώτη κατοχή, όπως και να έχει, είναι για τους παίκτες της Μακάμπι. Για 3 από τη γωνία είναι και πάλι άστοχος ο φως. Το έχει πάρει και αυτός προσωπικά. Και τον Θανασίου. Ο Σουζούκλου έχει περάσει στον πάγκο, νούμερο 50 έχει πέρασει τη θέση του. Με τη φλέξιον θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Ράντας. Έχουν φάουλ πάνω δύο. Ο Σουζούκλου που έχει συγκρατήσει με 2 στην πρώτη περίοδο. Ξέρετε τις επιλογές που πάει μέχρι μέσα. Ου, ταχύτατη κίνηση, υπέροχη speed move. Από το Γράντα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ξέρετε να δώσει την φως στη γωνία, ο οποίος παραμόνευε και πάλι ελεύθερος. 8-4 όταν βρισκόνται στον Ικαρίνα μετά το 4-2. Φάουλ τώρα. Το στρώθει στον Γράντα πάνω στο παιδί Θανασίου. Μερβής, το 50 από αυτούς ποιο είναι. Οκ, ευχαριστώ. Σμακίδης έχει περάσει στις μπαρκές, ζητάκια στον αποδοχή από τον Θανασίου. Γυρίσει, καλάθι και φάουλ! Και μία βόλη για τον Ευχαριστέντα στο γήπεδο. Μπορεί να άρχισε να έρθει στο παιχνίδι, αλλά δεν άρχισε να κάνει καλό με την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Άστο που συμβολεί. 2-0 τα φάουλ στο πρώτο λεπτό. Δημήτρης. Δύο παίκτες πάνω που θα προσπαθήσει. Ωραία τον Βεργίδη. Καλό μας κέφι στα 5 δευτερόλεπτα. Μέσω φως είναι άστοχος. Υπάρχει πολύ μεγάλη μάχη για τον Βεργίδη. Μεγάλη την πρώτη.
στο 6. Λάθος πάσα. Έκλειψαν από την επαναφορά οι παίκτες της Μακάμπη. Για 3. Άστοχο από την κορυφή. Το Βεργίδη. Δεν είναι ακόμα φάουλ. Συνθήσει το Μακίδη. 2-1 πλέον και μια-δύο βολές. Έχει κερδίσει ο Μπουφός. Αλλά μπήκε, βγήκε και ξαναμπήκε. 9-6. 9-6 όλα είναι θέμα που βγήκε. Δεν φαίνεται 6 και το αντίστοιχο. Και πάει πέσα. 16 εύστοχος. Και στη δεύτερη. Ο Κουφός πιέζει για μία ακόμα φορά στην επαναφορά η παίκτες της Μακάμπη. Τόπουλος. Ζήτησε αλλά δεν πήρε ο Μακίδης μέσα στη ρεκέτα καθώς ο προσωπικός του δίπολος από τη καλή άμυνα. Και βρήκε ελεύθερος του πια 3 στον τελευταίο άστοχος. 16. Φλέξιον δεν κατάφερε να μάθει πάνω από τον Δημήτρης. Κίλκου. Σπίστε το πασάρια Λου, πασάρια του Λου, τελικά κάτσε τώρα σίγου άστοχος. Και στο Λου. Λέει, γιατί θα έρθει το ύφος. Για 2 είναι άστοχο, μακρινό τίποτο. Από τον καλυπτό του, σουτάρει, σουτάρει αυτός λέει χαρακτηριστικά. Όχι εσύ στο Λου από τον πάκο και έχει δίκιο. Αλλά σουτάρει και ο Μηδιάζης ο οποίος αυτό έχει σε αυτό το jump shot. 18. Κάντας. Πάμε τελείωσε. Κάντας. Στο δεύτερο λεπτά. Πώς μέχρι μέσα στάθηκε στον αέρα. Εκτέλεσε άστοχος. Μυθικό rebound. Μετά από όθηση. Τικτόπουλου. Πάει από μέσα. Είναι εύστοχος. Ο Μηδιάτης. Καριέρα εκτέλεση 10-10. Περάσει τη θέση για την εκπομπή μετά από την προδοχή του δεύτερου. Καθώ και οι δύο παίκτες που έχουν περάσει τον πάγκο για την Μακάμπη έχουν περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο και λέει και στην Ιαννίδη. Δημήτρης και Κάντας παίρνουν τώρα εκτός. Συνεπώς και οι δύο αλλαγές θα παραμείνουν στα παρτιά που είχαν περάσει εντός. Προηγουμένως, πώς. Γιαννίδης. Αλλά ξεκινά με τον Βεργίδη, πάει με τον Βεργίδη. Φλέξε από τον Βεργίδη Ολού, ο οποίος παραμόνευε. Πώς το ρίδιμος θα πάρει μία ακόμα μπάλα και να εκτελέσει ένα ακόμα τρίποντο. Ενδεχομένως, εσύ στο Βλου. Μακίδης. Μακίδης, Αγίδης. Συμφωνεί την όλη προσπάθεια, ζήτησε πάλι, δεν το πήρε. Ένας ακόμα εφηδιασμός, ένα ακόμα φάση πριν για τη Μακάμπη. Καλό μας in game, ταχύτατα, στάθηκε πολύ αποφασιστικά η τέλεια σαν μια άτομα που τελέχει. Σίσογλου. Θα τρέξει πάει για το ghost του ghost, είναι άστοχος. Θα έχουμε έρθει δηλαδή τα μάγια και αυτός είναι φάουλ. Αλυπτόγλου. Αγίδης. Ένα jump σου. Και απελευθέρωση επαρκώς και ευτόχης ο Κελέκης. 12-10. Θανασίου. Τόπλος. Ο Μακίδης είναι ο Μυρκιάς Μάξης, κοντύτερο παίκτης στην πλάτη του. Ο Βίσο του κάνει και το φάουλ. Κελέκης. 3-2. Όλοι από ένα παίκτης της Μακάμπη όσον αφορά τα φάουλ. Ένα τζάμπι της Γενής είναι άστοχος. Τρέχει ταχύτατα, είναι άστοχος. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Από τον Κουφό, μετά το άστοχο τρέτατος και μπροστά του Φιλιανίδη. Τώρα σε τελευταίες σοκράτες που έχει πέρασει από τον πάγκο, στον πάγκο του Κουφόνο. Ένα ακόμα κλέψιμο. Για τρεις άστοχοι πάλι από την γωνία Κουφός. Κύρκου, για αυτό πάσα της Ισογλου, εδώ και θα φέρεις να κρυπτήσει πρώτο χρόνο, σε δεύτερο. Δεν είναι εύστοχος. Βέβαια είναι δίκτυο στον Φιλιανίδη. 14-12.
Έχουμε περάσει το δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου. Ένα jump shoot είναι και πάλι εύκολος από το σημείο το οποίο εστόξευε, από το οποίο εστόξευε προηγουμένως ο Γελέκης. Ένα γλυκό σουτάκι από τη από μέση απόσταση. Από 4,5 περίπου μέτρα. Τόμπλος. Μακίνης δεν καταφέρει να συγκρατήσει τελικά από την πάσα του Κίρκου. Είναι πάρα πολύ μακρινή πάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ούτε ο Κουφός τώρα. Θανασίου. Τόμπλος. Θανασίου και πάλι. Θανασίου επιτίθεται κατά μέτωπο. Θανασίου, τρεις παίκτες είναι εύστοχος. 16-14. Φως. Λέκης. Ονόμαστε Γιάννης Γιαννίδης. Για να προχωροτήσει θα συγκριτήσει σε δεύτερο χρόνο καλοκτώμου. Σε 2-3 άζοχος. Αμυντικό rebound. Ρε τελείωνα χρόνο της επίθεσης. Από το δικτόπουλο. Σόγλου. Αμυντικό ένα τελείωνα χρόνο της επίθεσης των αντιπάλων. Ρούσα. Δυόπλος. Το Μακίτης θα βάλει το πάλι πλάτη στο κουσικό του Νίκολα τον Γελέκη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Θα μετρούσε το καλά, δεν έπαιρνε. Θα αρχιστεί σε δύο βολές που έχει κρυωθεί και πάλι στον Γελέκη το φάουλ. Ζήτησε αντιαθλητικό και Σύζουγλου. Για τις ανάσεις, πρέπει να κάνει ένα σύγχρονο περάσει, γι' αυτός μπορεί να πάρει κάποιες ανάσεις. Έτσι από την αρχή και έχουμε φτάσει ισίως στα 3-32 της δεύτερης περίοδου. Και είναι ο Γιούρος στο play εκεί πέρα και Σύζουγλου στον έναν εκ των δύο ρεφς. Έχουμε κίνηση στις βολές όπως και να έχει. Έφτα από την πρώτη πήρε το χρόνο και στόχισε 16-15. Δεν έχουν ακόμα φάλο να δώσουν οι παίκτες της Μακάμπη. Και στη δεύτερη καταχειροκροτούμε τον ψηλό στον Ράζινον, ο οποίος έχει πάρει πολλές προσπάθειες και από αυτή την ρακέτα. Στάξει το γέστη τώρα ο Γελέκης, έκανε μια λάθος πάσα η οποία πήγε σε συμπέκτη όλα στον πάγκο. Ο Γράντα, ο οποίος λευκή ηλεκτρίστηκε από την επαφή της μπάλας, θέλει αμέσως να περάσει εντός. Στον πάγκο παραλίγο να χαθεί η μπάλα. Δεν κατάφερε να καλοχειρώσει την κατοχή ο Βεργίνης από το σώμα του οποίου η μπάλα πέρασε εκτός. Τικτόπουλος. Θα σας δώσουμε φάουλ, φωνάζει κάποιος από τη Μακάμπη. Ένα running floater, αριστερό χουκ είναι άστοχο, αλλά υπάρχει εξαιρετικό ρυμπάντο τον Τικτόπουλο. Φτιάξε το ταμπλό και το χρόνο ενδεχομένως ο Σουγλου είναι άστοχο σε μια αποτυχή προσπάθεια για να δούμε αν το Κουκίδης θα παίρνει κι άλλες μπάλες πίσω στη ρογέτα καθώς ο προσωπικός του αντίπαλος και λέγει σαφενός παραμένει ο ίδιος το φυτέρος και ρογεί με δύο φάουλ και όλο που πάσα τον Τολικόγλου πάει μέχρι μέσα στάδιο στον αέρα άστοχος ο ίδιος επιθετικό rebound. Thank you.
Και όχι, είναι για τους τεχνικά και παντοχούς. Τον Καλουτσόγλου. Νάντας για τρεις από πάρα πολύ... Αστριά με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Και εσείς όμως με το rebound. Λίγε 18 για την συμπλήρωση 20 ευρωστικών λεπτών. Υπάρχει... Δεν υπάρχει... Φάουλ και εσείς όμως δεν έχει κρέντη φάουλ. Έχει παραδείξει σε όλους από ένα λεπτό δύο ρεύς. Τύπκο. Εσείς όμως δεν έχει κρέντη κάτι, η μπάλα ήταν εκ νέου για τους πράσινους. Τώρα, τόσο είχαν συμπληρώσει τα ματικά τους οι παίκτες του Μακάμπι, το ίδιο έχουν κάνει και οι φαβορίτες. Το πόλι της ηγείας της Άντου Χαρίνα, καθώς είχε λίγο αλλά έτσι το είναι άστοχο στην πρώτη. Ερμόν. Είστε πως 7 και 6 οι παίκτες πλέον. Για Μακάμπι και φαβορίτες αντίστοιχα, είναι εύστοχο στην δεύτερη γυστή σόγλου 16-17. Τώρα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ράντας. Άρασε να τον κεράκι ξαναπήρε στα 9 δευτερόλεπτα. Λυστεί από δύο βήματα. Λυστεί από δύο αντιφάλους ο Καλουτσόγλου στη γωνία. Πάλι δύο αλλαγές. Αλλά είναι και νέο για τους παίκτες των φαβορίτων BC, καθώς δεν είχαν περάσει εκτός πάρκε οι αλλαγές. Είχαν περάσει εκτός σκουπίπος Στυλιανίδης και Χελέκης. Και ακόμα αλλαγή κατοχής. Φως είναι επαναφορά. Καλουτσόγλου. Δημήτρης, 11 δευτερόλεπτα. Δείτε κατά μέτρο που έχει βρει τείχο απέναντί του, πήγε να περάσει μια πάσα, υπάρχει deflection. Κύρκο θα συγκρατήσει. Δεν πήρε το φάουλ του στον Δημήτρη. Κύρκο. Για τρεις. Βγει εκτός ρακέτας ο Τεχμακίδης. Παραμένοντας μάλλον εκτός. Θετικό φάουλ από τον Τσιξίσογλου. Έχουμε δει πως είναι το τρίτο δικό του. Τι βολές. Με τον Καλουτσόγλου. Κάτσε Αθανασίου Κραναγγίλη αλλαγή. Άστοχος στην πρώτη ο Καλουτσόγλου. Δεύτερη, 17 όλα. Κύρκος θα περάσει στον πάγκο, εκτός του Φέντζο Θανασίου. Περάσει εκτός το 32, τώρα στο 1 και 11 ξαναμπαίνει. Ξαναμπαίνει πολύ δυναμικά όπως φαίνεται. Τσόπουλος. Εσύ ο Γλου. Σε 9 δευτερόλεπτα, μέσα στο στάτη στον αέρα. Πάλι για δύο βολές. Συνεχίζει στον Καλουτσόγλου. Τελευταίο λεπτό της δεύτερης
17-17. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αφορά τι τακτικέ καθώ βαθμολογικά εκτιμήσουμε και οι δύο ομάδε έχουν μαθαριστεί. Σικάριο και άξονα αντίστοιχα. Η ριβέρση του Αθανασίου ενό κλαμπ την μπάλα πάει μέχρι μέσα. Ταχύτατα άστοχο. Γράντα το rebound. Και διάφυση να τρέξει. Θα την κρατήσει την μπάλα στην κίνηση και δεν θα αφήσει το καλάθι του φω. 19-17. Όλοι φαντάζει ο κίνητο. Λίγο από το βάτο. Βοήθεια φαντάζει σε κάποιον. Δεν έχετε βοήθεια. Τόπουλο. Κοβέντε σε ρόλμα. Φαντάζει πάλι το ταμπλό. Όλοι φαντάζει και πάλι ο κίνητο. Σουμακίδη. Σου για τρει με πολύ μεγάλη καμπύλη και σου δίνει άστοχο. Κοντά στον μπλοκ. Συγκράτησε την πάλι μου γιατί είναι άστοχο το τάμπι που πήρε 0,7 για το τέλο. Τη λήξη τη τέσσερι περίοδου. Όλοι την άμυνα λέει ο Κίρκο. Αμετρήσει το καλάθι αν δει. Αυτό το αδιανόητο αν έπαιρνε καλάθι θα είχε εξωγήινο στάτους. Από τον Γράντα, το οποίο πάρθηκε απλώς για να πάρθει. Τελικό σκορ λοιπόν μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά 19-17. Δεν μπορούσε να είναι σκορ που έχουμε. Να είχαμε κάλλιστα σε τέλος πρώτης περίοδου. Είναι σκορ που έχουμε σε τέλος πρώτου μισού. Και ψάχνουμε σε πολύ πολύ λίγο για την επανέναρξη του παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν του Ζαν Καρίνα στην αρχή της τρίτης περίοδου και συνεπώς του δεύτερου μισού στην αναμέτρηση που παρακολουθούμε. Το σκορ είναι στο 19-17. Μια Μακάβη Τελ Αβίβ και φαβορί της αντίστοιχα για τους δεύτερους που αναφέρονται στην πρώτη κατοχή κατά την έναρξη της τρίτης περίοδου. Μακίδης, δείξε την μπάλα και πήρε, ωραία πάσα, βγήκε στην εργασία μεταξύ των δύο ψηλών, αλλά αστόχησε ο Τιτόπουλος, πήρε το επιθετικό rebound στις παντελές. Θα δώσει ένα screen τώρα στον Τιτόπουλο, που είσαι γυρεύει τους δύο παίκτες πάνω του. Κύρκου, μέχρι μέσα έκανε μια προσποίηση, και θα βασίλω στο 3 από πολύ μακριά, την τώρα που τελείωνε ο χρόνος επίθεσης, άστοχος, κράτα στο rebound. Φως. Τι λέγεις. Ράντας. Γυρίσει. Πολύ σκόνη προσπάθεια. Άστοχος της Μελεκής. Του Θανασίου. Γιατί τώρα είναι στο πάγκο των φαβορίτες. Εθίζογλου. Δίστρο χρόνος και πάλι. Δίστρο χρόνος και πάλι. Σε πρώτο χρόνο. Χατζη Θανασίου. Λαμβάνοντας τον κύκλο στη Βουίσσαϊ. Θα πάρει τον κύκλο. Θα γυρίσει. Είναι άστοχος ο ίδιος. Είναι σκόνη πάντων. Τελείωνα χρόνος. Ανάποδο λέει απάστοχος. Ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Κίρκου και φάουλ. Για... όχι για δύο βολές τελικά. Χαμηλά το φάουλ. Κίρκου στην επαναφορά. Σπάσα. Δόπουλος. Εσείς ούλους στα 10. Γίνοντας screen. Δεν θα πάρει μπάλα ο Κίρκου. Ένα jump shoot στο κουμακίδι. Είναι εύστοχος. 19 όλα. Αυτός ο τρίπολος Σάριξ θα πάει ακριβώς πάνω του. Και το πλήρωσε. Ράντας. Φως. Τελέκης. Φως. Για τρεις σας. Από τον Δημήτρη ένα ακόμα επιθετικό rebound. Και μέσα με τους επέκτες πάνω του. Στην γωνία, 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 στην με ταχύτατα μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στην ανίδηση 21-19. Κύρκου. Βρίσκει την μπάλα, φανάζει κάποιος. Πάλι από το Μακάμπι. Ο Ράντας. Καταφέρει να κρατήσει στην κορυφή ο Τερμακίδης. Βάρει ένα screen από το Μπλο στα 10 δευτερόλεπτα. Και εσύ ο Λουχέρι με χέρι πήρε. Πολύ καλή άμυνα στα όρια του φάουλ, αλλά έκανε το φάουλ τελικά. Προσωπικό στο αντίπαλο του Σύσσαλου, ο Μητροδημήτρης. Γυρίσει ανάποδο, λέει, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια πέρα σε δύο παίκτες, ανάλες σε δύο παίκτες, άστοχος και την πάσα κατάφερε να συγκριθεί σε πρώτο χρόνο, κατάφερε σε δεύτερο. Στυλιανίδης,
Ολυμπιακού. Σταματήσει τριπλά στο 3 από τον Ελεύθερο και στον Ζουλού. Εύστοχος. Καλάθι. Θα μετρήσει. Θα έχει επιθετικό rebound, επιθετικό φάουλ για τον Ολυμπιακού. Time out που έχουμε καλέσει οι φαβορίτες, 23-22 το σκορτ. Το καλάθι πράγματι έχει μετρήσει, η κατοχή είναι κανονικά για την Maccabi. Που επιστρέψουμε με τα 96-43 της τρίτης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, σαν η Καρίνα έπανε ένα μπάλα του παιχνιδιού, πρέπει η κατοχή είναι για την Maccabi. Μέσα έχασε την μπάλα καθώς από δύο παίκτες μέσα στην αρχή ο Κιτανίδης. 23-22 παραμένει. Ισίσογλου. Παίζει Αθανασίου. Ισόπουλος. Πάσα άχαζε Αθανασίου. Αθανασίου. Μίση τρίπλα στα 5 δευτερόλεπτα. Jump to the top of the half of the στη γωνία ο Σκυλιανίδης πρέπει να συγκρατήσει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι καθώς σου πέσει κάτω και δύο γλου. Είναι εύκολος ο Τελέκης. Στην τόλου του. Θα πέσει πάρει προσωπικά 25-22. Σταματήσει την τρίπλα, πέσει καλή άμυνα στον Δημήτρης. Συγκρατά να πέσει την μπάλα. Λοιπόν, δεν έχει αντιδράσει. Υπάρχει φάουλ. Αρκετά φυσικά το παιχνίδι για το. Όσοι λίγοι παίκτες υπάρχουν στις συνδέσεις και των δύο ομάδων απόψε. 7 και 6 παίκτες που θυμίζουμε. Δεν είναι 7 και 5, αλλά είναι το Κμακίδη. Αντίστοιχα, κατάφερε να χτυπήσει ο Κμακίδη. Θα κοπεί, αλλά με φάουλ. Ο Τιτόπουλος. Υπάρχει τεχνική ποινή εκδοχής και αποβολή. Δικαίωμα για δύο βολές. Με τη Θανασίου μετά την αποβολή του Μαστρο Δημήτρη. Άστο που στην πρώτη, θα βάλει την δεκάτσα του. Στη βάση του σιδέρου η πρώτη βολή. Παίρνει το χρόνο του και είναι έξω στη δεύτερη. Δύο κουτήματα από συμπαίκτες. 25-23. Υπάρχει μία ακόμα βολή. Αυτό είναι εύστοχος στην πρώτη. Συνολικά 4 βολές θα εκτελεστούν. Αυτό ήταν το φάουλ για 2 βολές συν η αποβολή. Πρώτα εκτελέστηκαν οι βολές της αποβολής. Έχει 3 πόντι από αυτή την ρουλέτα. Για Χάντε Θανασίου και Τικτόπουλα αντίστοιχα. Αυτή τη γύρα ελεύθερων πολλών εδώ εισαγωγικών. Μπορείτε να συνεχίσει λοιπόν, πώς. 5-22 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Φάουλ που έχει στο Μιντιάτη χαμηλά, 5-2 πλέον. Ο σουτ είναι άστοχο. Του Καλουτσόγλου. Δεν κατάφερε να συγκριτεί την μπάλα, έχει χτυπήσει κιόλας ο Θανασίου. Όλα καλά στο πρόσωπο, έχει χτυπήσει αν δεν κάνω λάθος.
μπάλα λίγο ο Κίνκοφ. Και αυτός θα επαναφέρει και είναι όλα καλά. Δεν όμως ιδιαίτερα γι' αυτό. Δείξει και ο Τεκμακίδης. Δεν θα ανασύγουσουν πια τρεις. Κάποιος είναι εύστοχος. 25-28. Μπήκαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Γωνία, Λιανίδης, συγκρατήσει, κάνει μια μικρή πόρτα στο πιάτο, θα πάρει στα 5 δευτερόλεπτα, θέλει να απαντήσει και είναι εύστοχος, ο Κυφός, 28 όλα. Ζήσογλου, Αλεξάνδρου Χατζηαθανασίου και θα κατεβάσει στην επίπτωση όπως φαίνεται. Θα φέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Λιανίδης και να τον τροφοδοτήσει και αυτός αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ζήσογλου. 28-30. Η γωνία δεν πήρε το γρήγορο ο Γράντας, ο Γράντας από την άστοχο, σύζω και το rebound. Μιζάτης. Περάστε πανάζει ο κύριος από τον πάγκο. Της Αθανασίου. 5 δευτερόλεπτα. Το πρώτο ζήτησε και πήρε. Θα βάλει στην πλάτη και με σηκώ τον ύπαλο. Ένα ακόμα πάλι για δύο βολές. Γεωργίδης συγκριθεί με το φαουλ. Δεν βελέζει το Τεκμακίδη. Άστρο στην πρώτη. Άστρος στη δεύτερη. 28-30. Μέχρι μέσα. Περπάτησε η μπάλα, αλλά δεν μπήκε μέσα στο καλάθι. Πάτε του Ράντα. Ο Σαρασίου πάει αποφασιστικότητα. Μέχρι μέσα ανάποδο, λέει, απ! 28-32. Ράντας. Καλό πάση γκέγκ, έχει μεταφεί ελεύθερος και σοπάρει ένα τρίποντο. Είναι άστοχος ο Σιτανίδης. Μέχρι πρέπει να γελθέν time out από τον κύριο στον πάγκο. Και εσύ σοβλού. Τόπλος. Για τρεις, τόπλος άστοχος. Προχώρησε αρκετά καλά η μπάλα. Λιανίδης. Για τρεις, είναι άστοχος. Πάρε μόνο η γωνία, όντως πάλι ελεύθερος. Ο Κελέκης. Ένας μένα ανοίξε πόρτα σε άμπλος. Θα πάει μέχρι μέσα τελικά ο Χατζηαθανασίου. Είχε το ελεύθερο τρίποντο, είναι άστοχος. Δικομένως θα πήγε να κερδίσει το φάουλ. Αυτό ζητάει, δεν το πήρε. Ράντας. Σουτ για τρεις και πάλι. Θα την πουφώ. Άστοχος και σύζω το rebound. Σύζω. Τόπλος. Ιδιάτης. Γωνία. Ξανά την Τόπλος που κάνει την κίνηση. Προδίσει το... Άλλο ψηλό το Τεκμακίδη. Σαν νίντζα πήγε και έκλειψε ο Γράντας. Πάρει τη φλέξη, δεν καταφέρει. Σε πρώτο χρόνο καταφέρει σε δεύτερο πώς. 28-32, παραμένει. Λιανίδης ταχύτατα μέχρι μέσα, ο ίδιος το δυτικό rebound, δεν έχει ανάγκη δύο χρόνια συνείδησης. Θα καταφέρει να συγκρατήσει και την μπάλα και την κατοχή, Γράντας, στη γωνία. Την κίνηση θα δώσει στον Κουφό, ο οποίος θα γυρίσει, είναι εύστοχος. 30-32. Τόμπλος. Σας πάσεις στον Μαθέντα Θανασίου. Λείψεις αυτός για τον... Αμφιλό του Τεκμακίδη, άστοχος. Φως, jump shoot, άστοχο, πάλι. Τόπλος, τις δύο φανάλιο Κίρκου. Μέχρι μέσα, καλά, τι και φάουλ από τον Γεσίσογλου. Επιθετικό πρόσεχε του φόρου, ξεκαρακτηριστικά ο Κίρκου από τον Βάγκο. Στα Ρασίου θα περάσει το Βάγκο Κίρκου, θα περάσει εντός, όπως φαίνεται. Θα η μάτω του Γεσίσου, καμέδος έφτασε, όχι, όχι, να του πει ο Κίρκου από τον Βάγκο, που θα περάσει στο παρκέ. Μία,
35 σε συν 5 σε ένα πολύ κομβικό σημείο οι φαβορίτες. Για να δώσω το παιχνίδι είναι πολύ χαμηλό ρυθμό στο σκοράρισμα. Στην 3 βλέπω ένα step back ο Γράντας άστοχος. Κύρκου. Κύρκου έχει σταματήσει τρίπλα απέναντι σε δύο παίκτες, θα βγάλει την σκάστη πάσα πέφτοντας τον Τικτόπουλο. Με το κμακίδι διορθώνω τώρα Τικτόπουλος, Σύζογλου. Στα 6 δευτερόλεπτα, στην 5 στην κατοχή. Οι φαβορίτες πάει μέχρι μέσα, το χορευτικό άστοχος. Γράντας στο rebound, θέλει να τρέξει. 50 δευτερόλεπτα για την λήξη τρίτης της τρίτης περίοδου. Θα το περάσει εκτός. Είναι για τους φαβορίτες. Σήκωσε το χέρι ο Γιάννης, λέει ο Γράντας. Κύρκου, μακρινή πάσα, δεν κατάφερε να φτάσει στον Σύζογλου. Παναμόρευε εκεί πέρα και έκλεψε ο Βερκίδης, πήγε να βγάλει μια πάσα στον Κουφό, βγήκε. Σε 17 δευτερόλεπτα θα κερδίσει το φάουλο Κουφός. Από τον Κύρκου. Φέρνει να συγκρατήσει η Βάλλον Κοσμακίδης. Έκλειψαν οι παίκτες της Μακάμπης για 3, θα το πάρει έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είναι εύστοχος Στυλιανίδης, 35 όλα. Γιάτης. Ένα σερί 5-0 τρέχουν τώρα οι παίκτες της Μακάμπη. 14 δευτερόλεπτα Κύρκου, 16 δευτερόλεπτα έχουν περάσει τα 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μία ακόμα άμυνα βγήκε για τη Μακάμπη. Προηγουμένως κλέψιμο τώρα αυτό. Παράβαση του 8 δευτερολέπτων. 14 η επίθεση 16. 14 λοιπόν για την επίθεση 16 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Νάντας, το momentum λέει ο Μακάμπη αυτή τη στιγμή. Βεργίδης, πώς στη γωνιά, ξανά Βεργίδης. Στα 5 δευτερόλεπτα, Γράντας. 3 δευτερόλεπτα ζήτησε στη γωνιά του μήνου του παίκτη του, έχει πέσει κάτω. Χαμηλά ήταν το φάουλ που μου δόθηκε. Όλοι πιστεύουν καλά, αυτό είναι που έχει την περισσότερη σημασία. Οτιδήποτε άλλο είναι δευτερεύον. Στα 3 δευτερόλεπτα σου για 3. Άστοχος ο Κουφός. Πολύ ωραία η μπάλα, πήρε ταχύτατα από τον Σιλιανίδη, ο οποίος βρισκόταν στην γωνία. 35-35 λοιπόν το σκορ που έχουμε μετά από 3 αγωνιστικά δεκάλεπτα. Τα φώτα θα κρυφθούν στην τέταρτη περίοδο. Τα πάντα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. 35-35, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την καθοριστική τέταρτη περίοδο και τα μέσα. Επιστροφή λοιπόν στη Ζώνη Καρίνα για την ένταξη της τέταρτης και τελευταίας εννέας περίοδου. Το σκορ είναι στο 35-35 και για τις δύο ομάδες. Τεχνικά οι συμπεδούχοι έχουν την πρώτη κατοχή κατά την ένταξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Κουφός ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Πάρα πολύ αποφασιστικά. Ανάποδο λέει απέναντι τον Τζιζίζογλου. Είναι άστοχος, την μπάλα θα περάσει εκτός. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, πάνω δύο παίκτες κάτω από Μακάμπι. Κύρκου, αστυνομική πίεση, Τόπλος θα καταφέρει να συγκρατήσει. Τόπλος, του Σύζογλου. Τόπλος θα πάρει πάλι σε 3, Κύρκου είναι άστοχος. Αντικό rebound, Τόπλος θα κάνει knockout για τη Μακάμπη. Ράντας. Το Σιλιανίδη, καλό μας game, υπάρχει deflection από τον Σύζογλου. Κύρκου δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Άρα
Στο 3 από πολύ μακριά είναι άστοχο. Από τον Καλουτόγλου ένα jump shoot, ένα επιθετικό rebound και πάσα. Μουράντο στο κεραίκι είναι άστοχος αυτός. Τύπου, για να βγάλει μια πάσα, έπεσε κάτω, έβγαλε σε αντίπαλο τελικά, τον Καλουτόγλου. Σκεφτή πάσα στον Κουφό, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλά τρίποντα, θα πάρει ένα ακόμα ελεύθερο, είναι έστοχος αυτή τη φορά. 38-35. Τύπου. Μια μακρινή πάσα, κατάφερε να συγκρατήσει ο Τσίσογλου. Θα την αφήσει στο καράφι, δεν υπάρχει πάλι που πέσει από τον κόμπαλο τώρα. Και λέει εκεί, ο οποίος έχει υπάρξει μια συγκέντρωση στο Τσπακίδη. Δύο φάουλ, υπάρχει μια ακόμα τεχνική ποινή. Συγκρατήσει τον Τσελέκη. Και στον Τσίσογλου. Δεν θα αναφέρει να περάσει στη θέση του Τσίσογλου. Δύο τεχνικές ποινές αλληλόγησης δετερώνονται. Από 4 φάουλ το 34. Στις όγκο και Λέκης με 4 φάουλ πλέον. Εδώ την κυβινή. Λογίζεται και αυτή ως φάουλ. Technical foul λέγεται στα αγγλικά. Καλουτόγλου στα 10 δευτερόλεπτα. Για 3 με μεγάλη καμπύλη. Άστοχο από τον Κάτης Μακάμπη. Άντως Φιλιανίδη. Σφιχτική πίεση, κατάφερε να περάσει την φορά του κέντρου οι φαβορητές. Ο Θανασίου θα πάει να κρίνει τη δίκη με την εκεί. Ο Τιτόπουλος πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πάλι θα περάσει εκτός πάνω από το ταμπλό. Για το 8-37 λοιπόν, παραμένει. Κράτας. Ο Λιτσόγλου σε 3 άστοχος στο πόντο από τη γωνία. Μαρκαρισμένος από τη σφορά, προηγουμένως και πάλι ένα jump shoot. Για τις άστοχος ήταν ελεύθερος προηγουμένως όταν εκπαίξε το Μακάμπι. Λέγεις. Δεν πήρε το τρίποντο στο πρώτο χρόνο Γράντας. Ψάξε την πάσα. Τον βρήκε στο κουφό σου για 3. Με ταμπλό έχω την εντύπωση. Ακούμπησε λίγο στο ταμπλό από τη γωνία. Στο Σιλιανίδη, αλλά δεν μπήκε. Τα 21. Λίξη τέταρτης περίοδου. Μέχρι μέσα είναι έστοχο θα μένει σε δύο παίκτες. 38-39. Γιαννίδης. Φως θα τερδίσει. Όχι βήματα. Δεν έχει τερδίσει το φάουλ, διορθώνω. Τερδίζουμε τη φύση του. Και οι Λέξεις παίζουν με 4 φάουλ, ενώ υπάρχουν τέτοια θέσεις μετά λίγες. Θα τερδίσει και εκεί που αντίστοιχα. Αφήστε την πάλι στο καλάθι, όχι. Ένα άστοχο το Μακίδης. Μετρούσε αν έμπαινε. Δύο βολές. Ο Αλβέσης που είναι στο Καλουτσόγλου. Ήδη ξεκίνησε με 7 και 5 παίκτες αντίστοιχα, μετά έγινε 7 και 6. Ήταν 6 και 6. Μετά την υποβολή του Μακίδη είναι άστοχος. Στην πρώτη με Μακίδης. Γιαννίδης. Τελέκης. Σταματήσει την τρίπλα. Μέσα το Eurostep είναι άστοχος ο Γράντας. Κερδίζει και αυτός δύο βολές. Είναι το πέμπτο φάουλ του Τσίσογλου και είναι το πρώτο παίκτης που αποβάλλεται από φάουλ στο παιχνίδι. Κύριε που θα περάσει αναγκαστικά στη θέση του. Φαβορίτες οι οποίες έχουν πάλι 5 παίκτες στη διάθεσή τους. Μια απόψε. Ας πω την πρώτη χειροκροτούμε ως Παντέλες ο Γράντας. Ας πω δεύτερη. Όλοι και πάλι. Τον Κύρκο αυτή τη φορά. 2-3 το ομαδικά φαουλ. Με 2 ακόμα και ένα να δώσουν οι δύο μας αντίστοιχα. Ο γύρος step, ένα jump shoot έστοχο. Τον Καλουτσόγλου. Καμάνας. Δωρία πάσα από τον κάποιος παίκτη του. Γιάννης έχει 2 παίκτες πάνω του. Γιαννίδης. Μέσα. Ο Τεχμακίδης. Ένα ακόμα φαουλ από τον Κουφό αυτή τη φορά. Πάρα πολλά φαουλ ξαφνικά στην τέταρτη περίοδο.
40-40. 3-3 πραγματικά φάουλ, έχουμε μόλις ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες στα επόμενα 6-22. Παίρνει το χρόνο του, ας το άξιζε στον πράγμα και το μάχη μας. Έχουμε στη δεύτερη, 40-41. Γιαννίδης, αλλά και η γωνία. Θα πάρει ένα jump shoot, είναι άστοχο από τον Μπουφό. Ο ίδιος έχει το rebound. Θα γυρίσει, έχει 3 παίκτες. Θα τον περικυκλώνουν. Γυρίσει πολύ όμορφη κίνηση στους διατρείς. Έστοχος από τη γωνία. Ο Καλουτσόγλου, λαμβάνοντας. Πολύ ωραία από τον Γιαννίδη. Υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα. Διπλή τρίπλα τώρα από τον Μακή, ο οποίος πήγε αυξηστικότατα μέσα στη ρακέτα. 43-41. Έχουν καταφάσει πολλοί από τους παίκτες και το επόμενο συναρπαστικότατο παιχνίδι για το εισιτήριο για το Final Four μεταξύ Endomers και Aki Alos Legends. Συμφωνία ο Φώσου για 3 είναι άσχημα, υπάρχει επιθετικό rebound. Να τον Καλτσόγλου. Και φάουλ που έχει επιθετήσει αυτόν κατά την διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Μιλιάτης. Κίνητο και καταφέρει να τη διορθώσει. Λύσε και πάλι την μπάλα, άλλαξε με τον Μιλιάτη. Κιτόπουλος. Κιτόπουλος. Να τζάμψου την εύστοχος. Κιτόπουλος. 43 όλα. Δεν πει καλά κρατήσει στον Καρινά. Γιαννίδης. Δεν έκανε το φάουλ του Κιόλμπος που αστόχησε. Άφησε την πάρα στο καλάθι, είναι άστοχος όμως. Ο Κιολέκης. Κιτόπουλος. Πρόβλημα στην εξέχεια σε δύο παίκτες. Το Μακίδης. Χέρι με χέρι στο Χατζηθανασίου από πάρα πολύ μακριά. Αυτός είναι άστοχος τρομακτικός. Έχει time out που έχει ζητήσει ο Κιζούγλου από τον πάγκο. Με τις φαβορίτες 43 όλα. Δεν έχουν φάουλ, οι δύο ομάδες θα δώσουν 4-40 αγωνιστικά. Απομένουν για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με δέματι μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. 4-4 τα μερικά φάουλ, 4-40 για τη λήξη, 43-43. Πολλά τεσσάρια μαζεύτηκαν. Ξαφνικά ένα jump shoot είναι άστοχο από τους δύο παίκτες. Και είναι για του Γκράντα, υπάρχει επιθετικό rebound. Ένα jump shoot σε δεύτερο χρόνο, το σκέφτηκε, το πήρε, είναι άστοχος. Και ο Κελέκης. Τόπουλος. Κύρκου. Προς τον Ιδιάτη. Μαχίδης τώρα. Τόπουλος. Ψάχτε τον ήρεμα από μέσα από τον πάγκο. Ιδιάτης. Στη weak side. Πάρει ένα jump shoot μετά από μια τρίπλα. Πήγε λίγο πιο μέσα και φτώχησε ο Κύρκου. 43-45. Πάμε στο συγχαρητήριο από τον πάγκο. Είσαι στον δηλαδή. Έχει μέσα ταχύτατα, είναι εύστοχος τελικά. Ο Γράντας, 45 όλα. Δεν λέει να νοήσει με το ρυθμό του κάποιο από τις δύο ομάδες. Είναι ακόμα ισοπαλία, 45 όλα. Καταλασίου. Τρίνει την παίκτη σιγά-σιγά στην τελική δευτεία. Δεν θα το κρατήσει την μπάλα. Ο συμπαίκτης του, ο Τοκμακίδης. Θα χάσει ο γύρισης της μπάλας. Λέγκης. Ράντας. Πάρει ένα σκρίν από τον Κελέκη. Μέχρι μέσα είναι εύστοχος. Εκμεταλλεύτηκε τον ανοιχτό διάδρομο. Κουκτόπουλος. Του Θανασίου. Ομυρικές μάγες μέσα στη ρακέτα και προσωμείνει δύο παίκτες. Να τον περιχειρώνουμε ο Κόπλος. Για τρεις άστοχος ο Κίρκου πήγε σαν νίντζα ο ίδιος για το επιθετικό rebound. Αλλά δεν καταφέρει να κερδίσει την μπάλα και για χειρός αυτού θα περάσει αυτή εκτός. 47-45 συγκατοχή για τη Μαγκάμπη.
τετράδας. Βγαίνει από τρίποντο, δεν έδωσε την επιλογή ο Κελακής. Έχει σταματήσει τρίπλα. Και μέχρι μέσα είναι άστοχος και επιθετικό rebound από την ίδια του Σιλιανίδη. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση, για την ανανεωμένη επίθεση της Μακάμπη. Να μόνος μέχρι μέσα ένα jump shoot. Κελακής άστοχος, αμυντικό rebound τώρα. Από τον Κύρκου, από τον Βασίου. Περάσει το κέντρο χωρίς φάουλ φωναζεί ο Γράντας. Στη γωνία ο Τικτόπουλος ψάξε τον φωνάζει και πάλι ο Κιστής από τον πάγκο. Κύρκου. Πώς τα πλάγια σε λέει και τον Τοκμαχίδη ο οποίος ζήτησε και δεν πριν την μπάλα. Σε 3-3 δευτερόλεπτα. Άστοχος από τον Χατζη Αθανασίου. Άστοχο από τον Χατζη Αθανασίου. Τεμάνοντας από την κορυφή από τον Τικτόπουλο. Επισήμως crunch time στη ζώνη Καρίνα. Αν μπει time out λέει χαρακτηριστικά ο Κιστής Ογλου. Κανένα spin move, ο Γράντας έβγαλε την μπάσα. Μια ακόμα στη γωνία του Κουφό, ο οποίος δεν πήρε τον τρίποντο αυτή τη φορά. Στη μέση θα κερδίσει το φάουλ και συνεπώς δύο βολές. Από τον... για τον Κελέκη, άκυρο λέει ο Κιστής Ογλου από τον πάγκο. Ο Καλουτσόκου θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σιλιανίδη μετά από κάποια ώρα. Κελέκη στις βολές. Ήδη στην αναμίδα λέει μεταξύ άλλων ο ρεφ. Στην παίκτες που θα μαλέψουν για το επιθετικό rebound το ενδεχόμενο. Αν ευστυχίσεις την... με το κελέκι. Άστοχος πράγματι ο ίδιος επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο παίκτες. 11 δευτερόλεπτα, φως. Παίζουν και με το χρόνο τώρα, εμφανώς, παίκτες της Μακάμπη. 4 δευτερόλεπτα. Γράντας, στη γωνία Κουφός θα το πάρει, σούτ για 3. Είχε βρεθεί ελεύθερος μέσα! 50-45! Time out! Αυτόν Κύρκο, ο οποίος έκανε τη σχετική χειρονομία αμέσως με το που πέρασε το δικτάκι μπάλα. 50-45, 1 και 35 το τέλος. Πόσο time out έχει περίοδου. Από εδώ κανένα, από εδώ. Δύο. Φύγουμε σε πολύ λίγο, μην είναι μαζί μας. Ναι, από εδώ. Επιστροφή λοιπόν, στο Sonic Arena. Σκόρδες στο 50-45, το τελευταίο time-out που πήρανε οι φαβορίτες ήταν και το τελευταίο time-out που θα πάρουν καθώς δεν έχουν άλλο διαθέσιμο κανονική διάρκεια τουλάχιστον, τολμώ να το πω. Είναι ενδεχόμενο τα ανοιχτό ενδεχόμενο της παράδειγμας για 3. Παρακαλυσμένο είναι άσχο τον Τοκμακίδη, ο οποίος χειροποιήθηκε για δεύτερη φορά αν δεν κάνω λάθος εκτός ρακέτας όσον αφορά το σουτ με τρίποντο. Με δύο φάουλ να πάρουν, δύο time out διορθώνω να πάρουν οι παίκτες της Μακάμπη. Κράτας θα πάρει ένα screen, θα δώσει πάλι την επιλογή ο Κελέκης. Θα πάρει από τη γωνία τώρα στα 6 δευτερόλεπτα. Καλό πάση game, Μπεργίδης. 3 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί, θα πάρει ένα shoot. Μετά από τρίπλα είναι εύστοχος. 52-45. Πώς το πανηγυρίζει ο Σιλιανίδης από τον πάγκο, δεν μπορεί να κοιτάξει το κύριο πρόβλημα. Θα γυρίσει την κάμερα, anyway. Κύρκου. Μακίδης. Θανασίου. Πάρει ένα σκέφτο του Μακίδη σούτ για 3. Πολύ μεγάλο σούτ είναι άστοχο με τα μπλοκ. Πώ το rebound. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. 47 δευτερόλεπτα με τη λήξη. 92-45. Για να μην απευθύνσει την πήρε το τρίποντο. Ο Γράντας Κουφός. Γράντας. Πώς στη γωνία σου για 3 και πάλι. Είναι εύστοχος και πάλι. Μαχαιριά στην καρδιά των παιχτών. Οι φαβορίτες BC 55-45. Από εδώ πέρα νομίζω σφραγίζεται η νίκη των Μακάμπι Τελ Αβίβ. Πάει μέχρι μέσα ο Κύρκου, είναι άστοχος. Δεν ξέρω αν θα εκτελεστεί άλλη επίθεση. Θα αφήσει την μπάλα πλάκα κάνω, λέει χαρακτηριστικά ο Γράντας. Τελικό σκορ λοιπόν 55-45 συν 10. Κλείνουν με νίκη τη regular season η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Είχε κάποιες κανονευάσματα όμως ήταν πολύ λογικό. Αλλά ο χαμηλός ρυθμός οδήγησε σε ένα χαμηλό τελικό σκορ. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό. Από όλους τους παίκτες, την διοργανώτρια αρχή, από τους ρεφς, από όλο το staff. Χαίρετε όμορφη συνέχεια να είστε πάντα καλά, να περνάτε πάντα τέλεια, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, όλα αυτά τα πολύ κλισέ αλλά πολύ σημαντικά. Να είστε καλά, γεια σας.